Βλέπουμε από τις ερωτήσεις το 3, από τις ερωτήσεις το 3, έστω πι 1 και πι 2 προτασιακές μεταβλητές και με ρωτάει κάποια ερωτήματα. Προτασιακός τύπος αυτός είναι ταυτολογία, μου λέει. Για να διαπιστώσω ότι ένας τύπος είναι ταυτολογία όταν δεν έχει κάποια έτσι σοβαρή ιδιότητα. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να κάνω το πίνακα αληθείας του τύπου. Πάω να κάνω λίγο τον πίνακα αλήθειας, πι 1 και πι 2. Έχω αλήθεια αλήθεια, έχω αλήθεια ψέμα, έχω ψέμα αλήθεια, έχω και ψέμα ψέμα. Γράφω λίγο τον τύπο ολόκληρο σε μία στήλη, πι 1, πι 2. Προσέξτε ότι γενικότερα θα το έχετε παρατηρήσει ότι δεν κατασκευάζουμε βοηθητικές στήλες, το αποφεύγουμε. Προτιμάμε να καταγράφουμε κατευθείαν πάνω στον τύπο τα αποτελέσματα, γιατί εμπειρικά έχει διαπιστωθεί ότι οι βοηθητικές στήλες οδηγούν έτσι σε κάποια λαθάκια και σε κάποια περίεργα αποτελέσματα, τα οποία είναι καλό να τα αποφύγουμε. Πάμε στο πι 1 συνεπάγει πι 2. Βλέπω το αριστερό κομμάτι, είναι σαν να κάνω βοηθητική στήλη, δηλαδή θα αποτιμήσω κατευθείαν την αριστερή παρένθεση. Αυτό εδώ είναι αλήθεια. Το πι 1 συνεπάγεται πι 2, στη δεύτερη αποτίμηση είναι ψευδές, αλήθεια, αλήθεια. Εδώ τώρα έχω τη συνεπαγωγή στη μέση. Έχω τη συνεπαγωγή στη μέση και θα εξετάσω τι γίνεται με τον τύπο not π2 συνεπάγει not π1. Παρατηρήστε ότι σε αυτήν εδώ τη συνεπαγωγή, το not π2, πότε βγαίνει ψευδές. Βλέπετε ότι κοιτάζω τους εμπειρικούς κανόνες πάλι για την δεξιά παρένθεση. Το not π2 βγαίνει ψευδές στην αποτίμηση όταν το πεδίο είναι αλήθεια. Άρα εδώ πέρα ο τύπος αυτός όταν το πεδίο είναι αλήθεια θα είναι κατευθείαν αληθής. Οπότε σε αυτές εδώ τις δύο αποτιμήσεις είναι σίγουρα αληθής αυτός ο τύπος. Μετά, επίσης όταν το πεδίο είναι ψευδές θα πρέπει να το not πεδίο θα είναι αληθές. Οπότε λοιπόν πάμε λίγο να δούμε αυτήν εδώ τη γραμμή και αυτήν εδώ τη γραμμή. Κάνω την αντικατάσταση εδώ όπως βλέπετε. Το not π1 σε αυτή την περίπτωση είναι ψευδές. Εδώ το not π1 είναι αληθές. Συνολικά ο τύπος τελικά στην πρώτη γραμμή είναι αλήθεια, στη δεύτερη γραμμή είναι επίσης αλήθεια και στην τρίτη γραμμή είναι αλήθεια και στην τελευταία γραμμή είναι επίσης αλήθεια. Ο τύπος βγήκε ότι είναι μια ταυτολογία κάνοντας τον πίνακα αλήθειας του τύπου, οπότε απαντάμε ότι είναι σωστό. Εντάξει. Πάμε να κάνουμε την ίδια δουλειά τώρα και για το δεύτερο τύπο. Ο δεύτερος τύπος έχει πάλι τη συνεπαγωγή αριστερά. π1 συνεπάγεται π2, συνεπάγεται not π1 και not π2. Οπότε έχω καταρχάς ότι στην αριστερή μεριά έχω αλήθεια, ψέμα, αλήθεια, αλήθεια. Στο δεξί κομμάτι του τύπου τώρα έχω να κάνω τον πίνακα αλήθειας του not π1 και not π2. Αυτό βγαίνει αληθές μόνο όταν και τα δύο κομμάτια του είναι αληθείς, είναι end. Οπότε πρέπει το not π1 να είναι αληθές και το not π2 να είναι αληθές. Αυτό γίνεται μόνο όταν οι μεταβλητές έχουν ψευδή τιμή. Στις άλλες περιπτώσεις όλες ο τύπος είναι ψευδής στα δεξιά, άρα τελικά μου βγήκε ψευδής στην πρώτη αποτίμηση, μου βγήκε αληθής στη δεύτερη αποτίμηση, μου βγήκε ψευδής στην τρίτη αποτίμηση, μου βγήκε αληθής στην τέταρτη αποτίμηση. Τελικά το αποτέλεσμα που έβγαλε είναι ότι ο τύπος αυτός δεν είναι ταυτολογία, δεν είναι ούτε αντίφαση που με ρωτάει, άρα απαντάω λάθος, ο τύπος αυτός δεν είναι αντίφαση. Πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα, όπου θέλω να παρατηρήσετε ότι έχουμε μια ταυτολογική συνεπαγωγή. Αυτό είναι το σύμβολο που χαρακτηρίζει την παράσταση. Και αριστερά της ταυτολογικής συνεπαγωγής έχουμε μια αντίφαση και δεξιά της ταυτολογικής συνεπαγωγής έχουμε και πάλι μια αντίφαση. Έχω αντίφαση γιατί είναι η μορφή τύπου φι και not φι, η οποία έχουμε συζητήσει ότι είναι γνωστή αντίφαση. Το ερώτημα είναι σωστό. Μια αντίφαση, ταυτολογικά συνεπάγεται μια αντίφαση. Έχω ψέμα αριστερά. Πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα. Πάλι η ταυτολογική συνεπαγωγή θα χαρακτηρίσει τον τύπο. Αριστερά της ταυτολογικής συνεπαγωγής έχω ένα τύπο ο οποίος τώρα είναι ταυτολογία. Γιατί είναι ταυτολογία αυτός ο τύπος? Γιατί η αριστερή παρένθεση π1 και not π1 είναι πάντα ψευδής. Ψέμα συνεπάγει οτιδήποτε είναι αλήθεια. Και στα δεξιά έχω ένα τύπο τον π2, ο οποίος είναι ένας ικανοποιήσιμος τύπος. Είναι πότε αληθής, πότε ψευδής. Άρα λοιπόν απαντάω λάθος, δεν ισχύει η ταυτολογική συνεπαγωγή, γιατί στις αποτιμήσεις που αληθεύει ο αριστερός τύπος, σε όλες, δεν αληθεύει πάντα ο δεξί τύπος, που αληθεύει μόνο όταν το πεδίο είναι αληθές. Μπορείτε βέβαια να το διαπιστώσετε αυτό με τον πίνακα της αλήθειας, να κάνετε τον αληθοπίνακα του αριστερού τύπου και να διαπιστώσετε ότι ο δεξί τύπος δεν αληθεύει πάντα.